Δύο λόγια λοιπόν για το έργο και τη συμβολή του Αγιελόγου και των αδερφών Μπόχαρα. Σεβασμιότατε Άγιε Επισπάντο, σεβαστή πατέρα, κύριε Βουλευτά, κύριε Βουγγέρη, καλέστε χριστιανές και καλοί μου χριστιανοί. Είναι αλήθεια πως όταν ο κύριος Αναγνωστόπουλος μου πρότεινε να αναλάβω την παρουσίαση του έργου των ιδιοκτητών του τηλεοπτικού σταθμού Αγιελό, δέχτηκα με μεγάλη μου χαρά. Και αυτό γιατί θα δινόταν η ευκαιρία κατά την παρουσίαση του σημαντικού έργου των αδελφών Μπόκα, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου τα λεγόμενα μαζικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν βασικό ιστό της αράχνης που λέγεται έλεγχος του ανθρώπου ή αλλιώς, όπως το γνωρίζουμε όλοι, παγκοσμιοποίηση. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, παρά την κούρασή σας, την αγάπη σας, να αναγνώσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο τυφώνας παγκοσμιοποίηση του ομιλούντα, ειδικά για το πώς σήμερα οι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας χρησιμοποιούν κατά τα πρότυπα της προπαγάνδας του ΓΚΕΠΕ τα μαζικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. Ως παιδεία μάχης λοιπόν του Παγκοσμίου Πολέμου στο όνομα επιβολής της θεοποίησης της παγκοσμιοποίησης ορίζονται οι κατατόπους κοινωνίες και ως εχθρός λογίζονται για την υπερεθνική αυτή ελή όλα ανεξαιρέτως τα έθνη. Ο πόλεμος διεξάγεται με μια σειρά εξελιγμένων τεχνικών και τεχνολογιών υποταγής και παραπλάνησης του μέσου πολίτη ώστε τελικά αυτός να υποταχθεί ολοσχερός. Βασικός μοχλός της επιχειρούμενης υποδούλωσης του ανθρώπου αποτελεί η λεγόμενη διαχείριση του φόβου, που εντέχνως προκαλείται και συνεχεία καλλιεργείται. Ένα έντεχνο, για παράδειγμα, μεγάλης ισχύος, τρομοκρατικό χτύπημα όπως αυτό της 11ης Σεπτεμβρίου, πριν από λίγα χρόνια όπως θα θυμόσαστε, αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για μια σειρά επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που βλέπουμε σήμερα να πραγματοποιούνται. Όπως αυτό ανέφερε σε σχετικό βιβλίο που εκδόθηκε τη δεκαετία του 1960 και τις συνταγές του οποίου φαίνεται πως εφάρμοσε ο πρώην Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Ντικ Τσέινι, σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό του, με ένα τέτοιο προσχεδιασμένο τρομοκρατικό χτύπημα θα μπορούσε να αποδοθεί μέσω της έντεχνης προπαγάνδας ότι προκύθηκε από το μεγάλο τότε εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το Φιντέλ Κάστρο, ώστε να καλλιεργηθεί στην κοινή γνώμη ανύποπτων Αμερικανών πολιτών η ανάγκη λόγω χάρη επίθεση στην Κούβα. Δια τον τρόπο αυτού θα απαλλασσόταν η Ουάσιγκτον από ένα σημαντικό για αυτήν πρόβλημα. Προσδίδει λοιπόν τη δυνατότητα στο όνομα της ασφάλειας να μεταβληθούν και το βλέπουμε σήμερα και το είδαμε και χθες από την Ελληνική Βουλή, να μεταβληθούν ολάχιστος οι νομοθεσίες κρατών, να αλλάξουν κυβερνήσεις, να οικειοποιηθούν ανέλπιστα λάφυρα, είτε αυτά σχετίζονται με συγκεκριμένα πρόσωπα, είτε με πλουτοπαραγωγικές ενεργειακές πηγές. Βλέπουμε λόγω χάρη τις επιθέσεις παλαιότερα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Βλέπουμε σήμερα την επίθεση, την προετοιμαζόμενη εδώ των προσεχών ημερών, επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Συρία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολυεθνικές εταιρείες και να χαθεί, να σπάσει το μονοπόλιο της Ρωσίας στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Δηλαδή, θέλουν να περάσουν από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, τη Συρία και την Τουρκία, αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή. Σήμερα λοιπόν, η γεβενικού τύπου διαχείριση του φόβου γίνεται από τις εκάθετες κυβερνήσεις των χωρών με αντάλλαγμα τη διατήρηση ή αναλήψη στην εξουσία. Βλέπουμε για παράδειγμα τους ρεμπεσκέτες, να μου επιτραπεί η έκφραση, πρωθυπουργούς, Έλληνες πρωθυπουργούς, όπως τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Σαμαρά,
παραλαμβάνουσε αποφάσεις ντροπή για τον ελληνισμό. Και ξέρετε γιατί προβαίνουν σε αυτές? Γιατί είναι υπότιμοι και υποθύνοι των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας. Εξαρτώνται πλήρως από αυτού. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια. Απουσιάζει ο κύριος Κουρουπλής, είπε ότι η Εκκλησία πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Σεβασμιότατε, η Εκκλησία αν πάρει πρωτοβουλία για το τάμα του έθνους, και το λέω και στον κύριο Αναγνωστόπουλο, να ξέρετε ότι θα χάσει πολλά κονδύλια από την Μεγάλη Βρετανία που παίρνει και την Αγγλικανική Εκκλησία και από την κοινότητα Εγίου, του παπισμού δηλαδή, για να τροφοδοτεί τα συσίδια της Αρχιεπισκοπής και όλη τη πόλη της Ελλάδας, να τροφοδοτεί τα συσίδια των λάθρων μεταναστών ή παράσιμων μεταναστών, όπως το λεγόμενο του προσμένου παραγωγού. Ως τρομοκρατικά λοιπόν κτυπήματα, μάλιστα που προκαλούν το φόβο, και φόβο σημάθηκε μεταξύ των ακροατών, ότι θα χάσουν δείτε τη σύνταξη, αυτά κάνουν, ότι θα χάσουν τα κεκτημένα που βλέπουν μόνο στην τσέπη τους, αυτά εκμεταλλεύονται οι κυβερνησές, οι σύγχρονοι κυβερνησές, προκειμένου να αποσπάσουν την ψήφο τους. Λοιπόν, οι κτυπήματα που προκαλούν το φόβο νοούνται λόγω πάρει αδικαιολόγητη αύξηση των σπρέτ που είχαμε το 2009, βάσει των οποίων δανείζεται μια χώρα από το χρηματοπιστικό σύστημα αυτής της υπερεθνικής ΕΛΗΠ, για παράδειγμα η Ελλάδα, τα κάθε λογής εμπάρκο, ακόμη που επιβάλλονται από διεθνείς οργανισμούς, τα διάφορα, οι διάφορες εκθέσεις των Ινστιτούτων που καθορίζουν τελικά την εξωτερική πολιτική και βλέπουμε εκθέσεις όπως αυτή του State Department για παράδειγμα, που εγείρει και δεν το καταλαβαίνουμε θέματα, εθνικά θέματα των αρβανιτών, των βλάχων, ότι δίθεν αποτελούν μειονότητες του ελληνισμού. Ο ελληνισμός, όπως είπε και ο Αβατικός Δημήτρης, είναι ενωμένος σε Ανατολή και Δύση. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και κάθε άλλο μου προσέδιο μίλησε για τον Δαβίδ απέναντι στον Γολιάτ. Ο Γολιάτ σήμερα είναι το νοσηρό σύστημα διοίκησης και αναμένεται ένας Δαβίδ τη σφεντόνα του οποίου θα χρησιμοποιήσει και θα οπλίσει ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτό θα ξέρετε θα είναι πολύ σύντομα το πράγμα και το σύστημα αυτό θα αναγραφεί στη βάση της. Υπάρχουν λοιπόν τα λεγόμενα όπλα τα οποία διεξάγονται οι πόλεμοι όπως βλέπουμε στη Συρία, υπάρχουν όμως και τα αθόρυβα όπλα όπως βλέπουμε που υπάρχουν τώρα που τορπιλίζεται και βομβαρδίζεται η Ελλάδα από αυτά. Έχει επικρατήσει να τα λέμε αθόρυβα όπλα και είναι ενός προσχεδιασμένου, θα έλεγα, πολέμου κατά της ανθρωπότητος και περιλαμβάνονται σε αυτά η τηλενάρκωση, ο έλεγχος του νου, mind control αλλιώς, η εντρίπηση στην οτροπία της μάζας, η διάδοση των ναρκωτικών ουσιών, η παρουσίαση της αδικίας και του ψεύδους ως αναγκαιότητα, η καλλιέργεια των ενστίκτων, και προσφάτως, χθες, η ποινικοποίηση της ιστορίας ενός δίθεν ιστορικού γεγονότος, όπως λέγεται ότι ήταν το ολοπάθωμα των Εβραίων. Γιατί από σοβαρούς ιστορικούς αμφισβητείται ότι υπήρχε ολοπάθωμα. Είναι μια άλλη σελίδα, σήμερα να μην το τραβήξουμε γιατί θα καταλήξουμε να είμαστε στον κορυδαλό. Λοιπόν, και θα αναφερθώ για να έρθω λίγο στον τομέα της παρουσίασης του Αγγελός, θα είμαι σύντομος, σε ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγα χρόνια. Συγκεκριμένα, σε εκδίκαση υπόθεσης ασφαλιστικών μέτρων κατά του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel, ενός σταθμού που παρά το γεγονός ότι προστούσε, ήταν χρεωμένος κατά 90 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτήθηκε με νέο δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Θαλασσοδάνειο, θα λέγαμε. Λοιπόν, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ασφαλιστικών μέτρων, που είχαν καταθέσει δύο δικηγόροι εξ αφορμής της μετάδοσης της κινηματογραφικής ταινίας Κώδικας Νταβίτσι, ο μάρτυρας, υπάλληλος του τηλεοπτικού σταθμού που επιστρεφέθηκε, προέβη στην εξής αποκάλυψη. Στην προσπάθειά του να υπερασπίσει τον τηλεοπτικό σταθμό, είπε
πως η συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία μεταδόθηκε ταυτόχρονα την ίδια μέρα και σχεδόν στην ίδια τηλεοπτική ζώνη μετάδοσης σε 10 τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες. Η μαρτυρία του αυτήν ουσιαστικά αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός διευθυντηρίου που με διάφορους τρόπους επιβάλλει στις χώρες που επιλέγει την ώρα αλλά και το περιεχόμενο της μετάδοσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία αλλίωνε την ιστορία, τη χριστιανική ιστορία, πρόσβαλε τη χριστιανική πίστη και έσυρε με τη χρήση του μυστικισμού την αμφιβολία περί της θεότητος του γλυκύτατου Ιησού Χριστού μας. Πιο τρατακτό παράδειγμα της ύπαρξης αυτού του συντονιστικού κέντρου αποτελεί και η κρίση, η οικονομική κρίση στην πατρίδα μας. Μια σειρά δημοσιευμάτων, δηλώσεων και οικονομικών αναλύσεων που εντελώς ξαφνικά βγήκαν στην επιφάνεια, παρουσίασαν, όπως θα θυμόμαστε όλοι το 2009, την Ελλάδα ως χώρα ολοκληρωτικής ύψης και διαφοράς. Στην ουσία, όπως αποκάλυπτε Αμερικανός συνταξιούχος που υπηρέτησε τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, τη γνωστή CIA, με την ιδιότητα του οικονομικού εκτελεστή, η Ελλάδα, όπως είπε, μπήκε στο στόχαστρο του μυστικού αυτού συντονιστικού κέντρου των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας, των σύγχρονων Καλικατζάρα. Το χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι πρόκειται για τον οικονομικό εκτελεστή ονόματι John Perkins, ο οποίος έχει βοηθήσει στην άλωση πολλών χωρών όπως ο ίδιος εξομολογείται. Το χαρακτηριστικό λοιπόν απόσπασμα μιας συνέντευξης που έδωσε το Μάιο του 2010 επαληθεύει την ύπαρξη συντονιστικών κέντρων καλλιναγώγησης μέσω των οποίων επιχειρείται η εκμαλωσία των λαών και η επικυριαρχία των διαχρονικών καλλικατζάρων. Σας διαβάζω, και δεν θα γίνω κουραστικός, ένα μικρό αποσπασματάκι από τη συνέντευξη. Τα χρήματα δημιουργούνται από το χρέος. Και τι κάνουν οι άνθρωποι όταν έχουν χρέος? Βασίζονται στη δουλειά τους για να το αποπληρώσουν. Αλλά αν τα χρήματα δημιουργούνται μονάχα μέσω δανείων, πώς μπορεί η κοινωνία να ξεχρεωθεί, αναρωτιέται. Δεν μπορεί. Και αυτό είναι το θέμα. Ο φόβος λοιπόν να χαθεί η περιουσία τους, ο οποίος είναι διάθετος σήμερα σε όλους μας, σε συνδυασμό με την αστήρευτη πάλι να τα βγάλουν πέρα. Η προσπάθεια αντιμετώπισης του αιώνιου χρέους και με τον πληθωρισμό να βαραίνει το σύστημα αναμενημένο με την αναπόφευκτη σπανιότητα του ίδιου του χρηματικού ανεποδιασμού, δηλαδή όλα αυτά που δημιουργούνται από τόπους που δεν μπορούν να αποπληρωθούν, όπως σήμερα βλέπουμε στη χώρα μας, κρατάνε τους κλάδους, δηλαδή όλους εμάς, στοιχισμένους σε μια δανή. Τους κάνουν να τρέχουν, όπως λέει, σε μια ρόδο, όπως τα χάμστερ, τα ποδήλατα δηλαδή, μαζί με πολλά εκατομμύρια ακόμη ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, η δύναμη μιας αυτοκρατορίας ωφελεί μονάχα την ελίτ της κορυφής της πυραμίδας. Και στο τέλος της ημέρας, για ποιον δουλεύει κανείς? Για τις τράπεζες, όπως είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, για το Ρότσιλντ, το Ροκφέλλερ, για το Σόρος. Τα χρήματα δημιουργούνται από τις τράπεζες και μόνιμα καταλήγουν στις ίδιες. Αυτές είναι οι αληθινές κυρίαρχοι σήμερα, μαζί με τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις που υποστηρίζουν. Η φυσική σκλαβιά απαιτεί να φρέφονται και να στεγάζονται οι σκλάβοι. Η οικονομική σκλαβιά απαιτεί να φρέφονται και να στεγάζονται οι σκλάβοι μόνοι τους. Το χρέος είναι το όπλο για την κατάκτηση και την κοινωνική σκλαβιά και πρόκειται για ένα εξαίρετο πυρωματικό. Και στην ίδια του την καρδιά πρόκειται για ένα αόρατο πόλεμο ενάντια στην ανθρωπότητα. Και μιας και οι περισσότεροι δεν έχουν κατανοήσει στην πραγματικότητα οι τράπεζες που συγκρούονται με κυβερνήσεις και εταιρείες, τελειοποιούνται και επεκτείνουν τις τακτικές τους σε ένα οικονομικό πόλεμο. Το βλέπετε από την φακελοποίηση από τις κάρτες και τη φακελοποίηση και τους μηχανισμούς του νοσηρού συστήματος όπως είναι η εφορία και το ΣΔΟΕ και οι ελεγκτές στην πλάτη των Ελλήνων σήμερα. Αποκτούν λοιπόν νέες βάσεις όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Εθνικό Νομισματικό Απόθεμα, το IMF, και το μεταξύ έχουν δημιουργήσει ένα νέο στρατιώτη και το όνομα αυτού οικονομικός εκτελεστής. Υπάρχουν δύο τρόποι για να κατακτήσεις και να σκλαβώσεις ένα έθνος.
Ο ένας τρόπος είναι με το σπαθί, όπως βλέπουμε στη Συρία. Ο άλλος το χρέος, όπως βλέπουμε στην Ελλάδα. Να λοιπόν που είναι κοινός ο αγώνας αντιμετώπισης του κοινού εχθρού. Εμείς οι οικονομικοί τελεστές, λέει ο Τζον Πέρκινς, είμαστε υπεύθυνοι της πρώτης παγκόσμιας αυτοκρατορίας και το πετυχαίνουμε με διαφόρους τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος είναι να εντοπίσουμε μια χώρα με υλικούς πόρους, όπως το πετρέλαιο, λόγω χάρη. Δεν βλέπετε ότι γίνεται πολλή συζήτηση για τα ελληνικά πετρέλαια το τελευταίο διάστημα. Είναι τυχαίο. Τότε διασφαλίζουμε λοιπόν ένα τεράστιο δάνειο προς τη χώρα από την Παγκόσμια Τράπεζα ή από κάποιο από τα όργανα της. Αλλά ποτέ δεν φτάνουν πραγματικά χρήματα σε αυτή τη χώρα. Αντιθέτως, τα μετακινούμε σε δικές μας εταιρείες με σκοπό να κατασκευάσουν σχέδια υποδομών στο έδαφος της χώρας στόχο. Και στόχος σήμερα είναι η Ελλάδα. Εργοστάσια ρεύματος, βιομηχανικά συμπλέγματα, λιμάνια. Πράγματα τα οποία ωφελούνται οι πιο πλούσιοι αυτής της χώρας και κυρίως οι εταιρείες μας. Το είδαμε όταν κατασκευάζονταν τα κτίρια και τα γήπεδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι έπαιρναν μέσω των διεθνών οργανισμών και των διεθνών διαγωνισμών τις εργασίες αναγέρσεως αυτών. Έτσι δεν πάνε, λέει, τα χρήματα στους κατοίκους, με αποτέλεσμα όλη η χώρα να μένει βαριά χρεωμένη. Ένα χρέος που δεν μπορεί να αποκυρώσει. Και αυτό είναι το βασικό μέρος του σχεδίου. Θα μπορούσα να το αναλύσω και παρακάτω, όμως θα σας πω ένα παράδειγμα πώς λειτουργούν οι οικονομικοί εκτελεστές, οι οποίοι έχουν βάλει στόχο στην Ελλάδα, στην Περσία. Λοιπόν, συγκεκριμένα ξεκίνησε η εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του 50, όταν ο δημοκρατικά εκλεγμένος Μουσά έγινε πρωθυπουργός στο Ιράν. Θεωρήθηκε ως η ελπίδα της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή ή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν ο άντρας της χρονιάς στο περιοδικό Times, το οποίο και αυτό είναι ελεγχόμενο σήμερα από τις γνωστές οικογένειες των συλλογιστών. Αλλά ένα από τα πράγματα για τα οποία ήθελε να παλέψει ήταν και οι ξένες πετρελοπαραγωγικές εταιρείες πως έπρεπε να πληρώσουν τους Ιρανούς περισσότερα για το πετρέλαιο που λαμβάνουν. Και που έβγαζαν από το Ιράν και οι ίδιοι οι Ιρανοί θα έπρεπε να υποφοηθούν από το πετρέλαιό τους. Δεν μας άρεσε αυτό φυσικά, λέει ο Πέρκινς. Αλλά φοβόμαστε να κάνουμε αυτό που μέχρι τότε κάναμε, δηλαδή να στείλουμε στρατό. Ανταυτού στείλαμε ένα πράκτορα της CIA, τον Κέρι Ρούσβελτ, συγγενή του Τέρι Ρούσβελτ. Και ο Κέρι παρουσιάστηκε με μερικά εκατομμύρια δολάρια. Σας θυμίζει τίποτε αυτό? Τι κρύβονται πίσω από τις πολυεθνικές εταιρείες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πώς δόθηκαν οι άδειες το 1989 σε αυτά τα αφαιρέγγια, θα έλεγα, είδωλα, αντρίκελα που λέγονται οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών, των εθνικών τηλεοπτικών σταθμών. Ήταν λοιπόν πολύ αποτελεσματικός και ικανός αυτός ο οικονομικός εκτελεστής που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να ρίξει από την εξουσία τον Μοζά, φέρνοντας το σάρτη του Ιράν να τον αντικαταστήσει, ο οποίος ήταν ευνοϊκός υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο πετρέλαιο και ήταν αποτελεσματικότατο αυτό το έργο. Ο ρόλος λοιπόν της τηλεόρασης, για να έρθω στο θέμα μου, τι έπαιξε τότε. Ο Κέρι Ρούσβελτ, ο ίδιος μοχλό κίνησης για να πετύχει το στόχο του τα μασικά μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα την τηλεόραση, την οποία κατάφερε να ελέγξει εξαγοράζοντας συνειδήσεις, εκδιάζοντας ή και κάνοντας συστηματικά πλήση εγκεφάλου. Οι κάτοχοι τίτλοι που συνόδευαν τότε αντίστοιχες εικόνες της τηλεόρασης είναι ενδεικτικές για να κατανοήσει τον ψυχολογικό πόλεμο κατά του Μοζά. Θα τα δούμε και σήμερα από τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια. Επανάσταση στο Ιράν. Ο όχλος διοικεί την Τεχεράνη. Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι ο Μοζά παραδόθηκε και το καθεστώς του εικονικού δικτάτορα έπεσε. Παράλληλα, οι εικόνες του Σάχη παρελάβουν στους δρόμους, καθώς τα συναισθήματα αλλάζουν. Ο Σάχης καλωσορίζεται, λένε μεγάλα πανό που στείνει ο Ρούσβελτ, στο σπίτι του. Έπειτα από την επιτυχία του όλου εγχειρήματος στις ΗΠΑ πανηγύριζαν, ενώ στην Ουάσιγκτον οι γνωρίζοντες στο παρασκήνιο έλεγαν. Ήταν πολύ εύκολο και φθηνό αυτό το έργο, αυτή η αποστολή.
Και έτσι ένας νέος δρόμος ανοίχθηκε, όπου χώρες γίνονται υποκύρια, δημιουργώντας μια νέα παγκόσμια αυτοκρατορία. Και βλέπετε αυτό το διάστημα τι γίνεται στη Συρία. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν, παρέδωσαν όπλα στους λεγόμενους τζιχαντιστές στο Χαλιφάτο του Ιράκ. Τους εξόπλισαν. Ξέρετε γιατί? Για να τους χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εισβάλλουν στη Συρία και ίσως μετά και στο Λίβανο. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να τελειώσουν τη Συρία. Για να περάσει ο αγωγός των πολυεθνικών εταιριών προς την Ευρώπη και να σπάσουν το μονοπόλιο του Πούτιν. Και γι' αυτό βλέπουμε τη στεναρή αντίσταση του Πούτιν και γι' αυτό εξηγείται ότι στο υποκάστρο της Ρωσίας έγινε αυτή η επανάσταση δίθεν των νέων Ναζί. Και ξέρετε ποιοι είναι οι Ουνίτες είναι. Για εμάς τους Ορθόδοξους, αυτοί που ηγούνται υπέρ της απελευθέρωσης της Ουκρανίας είναι οι Ουνίτες. Να το ξέρετε αυτό. Και θα δείτε και ότι η Παναγία προστατεύει τους λεγόμενους Ρωσόφωνους εναντίον τους. Θα μείνω εδώ και δεν θα πάω ούτε στη Γουατεμάλα, γιατί η περίπτωση, το παράδειγμα της Γουατεμάλας αφορά χαρακτηριστικά όχι μόνο την ίδια χώρα αλλά και την πατρίδα μας, γιατί γίνεται ακριβώς ό,τι έγινε στην Γουατεμάλα, ακριβώς αυτό διεξάγεται σήμερα στην Ελλάδα. Και δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να αναφερθούμε επαρκώς για το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Δεν θέλω να καταδιστώ περαιτέρω τον χρόνο σας, ξέρω ότι είστε όλοι κουρασμένοι. Ένα λεπτό και λίγο. Ναι. Αυτά σημαντικά, ας το πείρω ότι πρέπει να... Απλά θα ήθελα να σας τονίσω πως η λύση σε κάθε αδιέξοδο, σε κάθε δυσκολία είναι ο νικήτατος Ιησούς Χριστός, όπως έλεγε ο Όσιος Πορφύριος. Και δυστυχώς περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε τον τρόπο να απευθυνόμαστε σε αυτόν και να επικοινωνούμε με αυτόν, με τον Χριστό μας. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, καλοί μου χριστιανοί, κατόπιν αυτό που ακούσατε είναι προφανές το γιατί βραβεύουμε σήμερα τους αδελφούς Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μπόκα, ιδιοκτήτες του τηλεοπτικού σταθμού Αγγελιός Μέλλον. Οι αδελφοί Μπόκα έχουν την ενημέρωση όχι ως μέσο να εκμεταλλεύονται και να πλουτίζουν, αλλά για την υγιή και αντικειμενική αφήγηση του κοινού. Ευτυχείς λοιπόν οι Έλληνες της Δυτικής Ελλάδος που έχουν πρόσβαση να βλέπουν τον σταθμό τους. Πληθυσμός περίπου 1.200.000 άτομα μπορούν να βλέπουν τον σταθμό Αγγελιός TV. Οι υπόλοιποι ανακοινωθούν μέσω του διαδικτύου, μέχρι να ευρεθεί λύσεις και τρόπος να έχουν πανελλήνια εμβέλεια το οποίο τους ερχόμαστε όλοι μας ολόψυχα. Η αδελφή Μπόκα με το τηλεοπτικό σταθμό Αγγελιός TV και το ραδιοφωνικό σταθμό Αγγελιός FM 98,4 όχι μόνο δεν κερδίζουν χρήματα, αλλά και όσα κερδίζουν από το επάγγελμά τους, που είναι το ιχθυοτροφείο, τα δαπανούν προς δόξα Θεού για τη συντήρηση και διατήρηση του Αγγελόγου στη Βία. Η έναρξη των εργασιών του έγινε το 1992. Έχει κατά τις στατιστικές πολύ ψηλή τηλεθέαση και το αξίζει. Το πρόγραμμα μεταδίδεται σε 24ωρη βάση και είναι ειδησιογραφικό και ποιοτικό ποικίλων θεμάτων. Χαρακτηριστικό της ψυχής του σταθμού, δηλαδή των αδελφών Γεωργίου και Κωνσταντίνου Μπόκα, είναι η αγάπη τους προς την Ορθοδοξία, την πατρίδα μας, η αγάπη τους προς την περιφέρειά τους, τον αγροτικό πληθυσμό και τις αιώνιες αξίες της φυλής μας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι όλοι οι συνεργάτες του είναι άτομα υψηλού ήθους και εργατικότατος, όπως ο κύριος Φώτης Βαρδής, που μεταδίδει σήμερα ζωντανά την εκδήλωσή μας, στον οποίο αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Ομολογουμένος λοιπόν ο Αγγελός είναι φυτώριο και σχολείο δημιουργίας τελεχών. Η ανιδιοτελής και φιλανθρωπική του δράσης τους αποδεικνύεται από τις διοργανώσεις και τις χορηγίες του. Ζωντανό παράδειγμα και οι χορείς μας όπως σήμερα για το θάμα του έθνους που προστρέφει και αναμεταδίδει κυρίως ζωντανά ανιδιοτελώς τις ποικίλες και συχνές δραστηριότητές μας. Οι αδελφοί Μπόκα εργάζονται νυχθημερών προς δόξαν Θεού μέχρι που απαιτούν και την υγεία του. Όπως σας είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, αδελφός στρατηγός, ο αδελφός Γεώργιος Μπόκας ασθενή βαρύτητα. Και θα παρακαλέσω όλους σας, φίλους, κυρικούς και λαϊκούς, απόψε τουλάχιστον να εξώσουν τα χέρια στον Θεό και να προσευχηθούν υπέρ της πλήρους αποκατάστασης υγείας του. Τις τιμητικές λοιπόν
Διακρίσεις απαραλάβει ο ρεπόρτερ στην Αθήνα του Αγγελόγης TV, Φώτιος Βαρδής. Να πρέπει ο κύριος Βαρδής να παραλάβει το σύντικο αυτό. Συμβασμιότατε, σας καλούμε να παραδώσετε την ειδική του ατζέντα στον εκπρόσωπο του Αγγελόγης TV, τον κύριο Βαρδή. Το Ίδρυμα απονέμει με τα παθητά της εκτιμήσεως και ευγνωμοσύνης έλεγε την ειδική αναγνώριση στους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτιμοτάτους εργάτας της υγιούς δημοσιογραφίας, προμάχους της ακριβούς ορθοδοξίας και της αγιερέου πατρίδας, αδερφούς Γιώργιον και Κωνσταντίνο Κόκα, ιδιοκτήτας του τηλεοπτικού σταθμού Αγγελόγου. Κάθε εκκλησίας, κοινωνίας και πολιτείας, ερχόμενοι εκ μέσης καρδίας, υγεία και μακροημέρευση, για να συνεχίσουν σπουδαίων έργων.